Εδώ για το δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής. Καλεσμένος ο κύριος Κώστας Πουλάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Κύριε Πουλάκη, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ο Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πάτρας, και ο κύριος Αναστάσιος Μεγαλομίστακας, βουλευτής ΣΕΡΟΝ της Ένωσης Κεντρών. Και βεβαίως θα έχουμε και δύο συνδέσεις από Θεσσαλονίκη με τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ορφανό, και στα Γιάννα με τον κύριο Θωμά Πέγκα, ο οποίος είναι Δήμαρχος της πόλης. Το θέμα λοιπόν της σημερινής συζήτησης, του δεύτερου μέρους, τοπική αυτοδιοίκηση, στον απόϊχο και του πρόσφατου συνεδρίου της ΚΕΔΕ και βεβαίως στη σκιά και της συζήτησης που γίνεται για την μεγάλη αλλαγή, για τις μεγάλες αλλαγές που έφερε ο Κλισθένης, που φέρνει ο Κλισθένης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και με δεδομένο ότι προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική. Μεγαλομίστακα, ένα σχόλιο γενικό για τον Κλισθένη. Άκουσα πολύ προσεκτικά τους συνομιλητές μου, οι οποίοι τρίβονται ενεργά με το θέμα της αυτοδιοίκησης. Εμείς είμαστε σύμφωνοι με την ιδέα του Κλισθένη, καθώς είμαστε ένα κόμμα το οποίο από την αρχή πρεσβεύει την αρχή της ή την ιδέα της απλής αναλογικής. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μέχρι σήμερα ερχόταν η πλειοψηφία που μπορεί να έχει ένα μικρό ποσοστό με τη δεύτερη Κυριακή να πάρει το 60% των εδρών πόνους. Είναι παράλογο. Το ίδιο συνέβαινε και συμβαίνει μέχρι και στις επόμενες εκλογές, συμβεί και με την κεντρική πολιτική σκηνή αυτής της χώρας. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτό. Πιστεύουμε βέβαια ότι ο Κλισθένης, όπως έχει έρθει, δεν δίνει ακόμη λύσεις στα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έπρεπε δηλαδή ενδεχομένως να έρθει μαζί με τον Κλισθένη 2, όπου θα ρύθμιζε πάρα πολλά ζητήματα οικονομικά, αυτοτέλειας, ανταποδοτικότητας ενδεχομένως για τους Δήμους. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι σε πολλούς Δήμους. Υπάρχουν προβλήματα ειδικότερα στους... Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα στους μικρούς Δήμους, ειδικά όπου ο αριθμός των υπαλλήλων είναι πολύ μικρότερος από ότι σε έναν μεγάλο και είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν είτε εργαζόμενοι που έχουν πάρει μεγάλες αναρωτικές στάδιες κύσεως. Ξέρετε όμως ότι αυτά ήταν και πολιτικές που ακολουθήσαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν κατηγορώ εγώ αυτή την κυβέρνηση. Έχουν γίνει κάποια βήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο δεν έχει έρθει οριστική λύση και πραγματικά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν αντέχει το να μην υπάρχουν οριστικές και καθολικές λύσεις. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να φέρουμε κάθε φορά σε κάθε πρόβλημα ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο θα έρχεται να μας απαλλάξει από το πρόβλημα και να μην χρειάζεται να ασχοληθούμε και την επόμενη μέρα. Και πριν κλείσω, γιατί καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είμαι ο πιο αρμόδιος εφόσον έχετε τους ανθρώπους εδώ. Ψύχρεμη τοποθέτηση είναι πάντως. Ακριβώς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπει και η τεχνολογία και στους Δήμους. Έστω πιλωτικά. Να ψηφιοποιηθεί όλη η διοίκηση και ενδεχομένως ακόμη και αυτή η έλλειψη προσωπικού. Αν καταφέρουμε. Θα μπορούσε να έχετε μετά αντιμετωπιστεί με τη τεχνολογία. Αν καταφέρουμε ακριβώς να εισάγουμε την τεχνολογία. Χωρίς όμως να αφήνουμε απ' έξω τον άνθρωπο να παράγει. Πραγματικά πάμε σε άλλες λύσεις μετά. Δεν λέω να αφήσουμε τον άνθρωπο έξω. Ενδεχομένως να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποιο οικονομικό, έτσι, να έχουμε κάποιο οικονομικό όφελος το οποίο θα το ρίξουμε αλλού. Είτε στην καθαριότητα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα που έχει ανάγκη πραγματικά ο Δήμος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την παρουσία σας εδώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τον κύριο Πελετίδη που έχει την καλοσύνη να έρθει από την Πάτρα κιόλας, και τον ευχαριστώ διπλά. Και τον κύριο Μεγαλομίστακα, βουλευτή της Ένωσης Κεντρών από τις Σέρες, τον κύριο Ορφανό από την Θεσσαλονίκη και τον κύριο Μπέκα, τον Δήμαρχο των Ιωαννίνων.